Κυριακή 28 Δεκάτου του 2012 και στη χειμερινή Καλαμάτα η δεύτερη μέρα για τον έκτο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Jet Ski. Ο καιρός μουντός, ο αέρας υπερβολικός, γι' αυτό και η οργάνωση αποφάσισε να γίνει στο εσωτερικό λιμένα ο αγώνας, γιατί στον εξωτερικό ήταν αρκετά δύσκολος για τους αναβάτες. Με μία μικρή καθυστέρηση, ο αγώνας θα ξεκινήσει. Σαν να κράνεις χρέη φωτογράφου εδώ στην Καλαμάτα. Πρώτος φωτογράφος θα γίνω, για κάτσε να σε δω και μια άλλη από εδώ. Να με δεις ή να σε δω. Τα δυο μαζί. Αρκετός είναι ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να παρακολουθήσει τους αναβάτες στην προσπάθειά τους για τη βαθμολογία για το έκτον αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Jet Ski στην Καλαμάτα 28 Δεκάτου το 2012. Ξεκίνησα. Σήμερα έχουμε λιγότερο πολιτικό. Ή όχι. Από τη χθεσινή ημέρα. Ωραία από το πάνω. Όλες είναι ωραία. Νόβι Στόκ, 15 γύρι. Επίσης. Αλλά πάνω στην Άρτο. Δεύτερο γύρο με νούμερο 23, Νικόλα Μάνο. Νούμερο 17, Σταμάτη Τσουνάκη. Νούμερο 72, Μαγγέλης Κόπλου. Νούμερο 73, Νικό. Παρακαλώ, η κατηγορία Expert Limited να είναι ήδη έτοιμη. Νίκος Σαλαμάνος, τρίτος γύρος,
Νούμερο 17, Σταμάτης Τσουνάκης. Νούμερο 72, Βαγγέλης Σταθόπουλος. Νούμερο 73, Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Νούμερο 23, παραμένουμε στην ίδια θέση με τον Νίκο Αλαμάνο πρώτο. Ο Σταμάτης ο Τσουνάκης δεύτερος, ο Βαγγέλης ο Σταβόπουλος με τα 72 τρίτος και ο ζωγράφος ο Κωνσταντίνος τέταρτος. Λευκή σημαία από τον Αλικάρχη, στο νούμερο 23, τον Νικόλα Μάνο. Έλα, Νικόλα! Ετοιμάζεται λοιπόν η κατηγορία Expert Limited. Νικό! Νούμερο 72, Βαγγέλης Σταθόπουλος. Να σου πω, Νικό! Νικό! Πρωτιά από τι έχει να πάρει, πρώτο, πότε. Ένα κόντα από πότε έχει να πάρει. Νούμερο 17, Σταμάτης Τσουνάκης. Νούμερο 73, έρχεται μπροστά στον Αλυτάρχη, Κωνσταντίνος Σαλάμανος, ο νομιζογράφος. Και μπαίνουμε στον τερματισμό. Αλαμάνος Νίκος τερματίζει 15ο γύρο και παίρνει καρό σημαία. Είναι μέσα, περνάμε το νούμερο 73 με τον Παντελή τον Πολίτη. Περιμένω λοιπόν να δω αν είναι έγκυρη η κίνηση για όλους τους οδηγούς που κάνουν σωστή εκκίνηση. Από το σκάφος στα λιτάκι θα μάθω. Δεν έχει σταματήσει πάνω στην εκκίνηση. Και έχουμε λοιπόν μπροστά μας νούμερο 27, ο Χρήστος Σαββουλόπουλος. Νούμερο 73, Παντελής Πολίτης. Νούμερο 59, Νίκος Φλόρος. Νούμερο 80, Καλιονίδης Μιχάλης. Νούμερο 23, Νίκος Χατζιωαννίδης. Νούμερο 5, Νίκος Θωμαράς. Νούμερο 17, Παπαδόπουλος Σωτήρης. Το Μαντιασίνη τον Άκη δεν τον βλέπω, βλέπω τον Αλυτάρχη όμως κίτρινη σημαία. Άρα ο Μαντιασίνης ο Άκης είναι κάποιος σε σημείο σταματημένος και ενημερώνει ο Αλυτάρχης να έχουν το νου τους για κάποιον οδηγό. Και μπαίνουμε λοιπόν με το νούμερο 27, τον Χρήστο Σταθουλόπουλο που ήταν άτυχος εχθές. Το νούμερο 73, τον Παντελή τον Πολίτη. Τον Νίκο τον Φλόρο με το 59. Τον Μιχάλη τον Καλιονίδη με το 80. Ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης με το 23. Ο Τωμαράς ο Νίκος με το 5 και νούμερο 17 Σωτήρης Παπαδόπουλος. Να ξεκινήσει, μπορεί να εμποδίζει κάποιον οδηγούς.
15 γύρους λοιπόν και η Expert Limited. Η επόμενη κατηγορία θα είναι η κατηγορία με τα παιδιά από την Καλαμάτα. Μια φιλική συμμετοχή. Νίκος λοιπόν, Χρήστος Σταυρουλόπουλος με το νούμερο 27. Παντελής Υπολίτης με το 73. Νίκος Φλώρος με το 59. Μιχάλης Καλιονίδης με το 80. Νίκος Χατζιωαννίδης με το 23. Ούτως ή άλλως για τερματισμό. Έχουμε κάποιο μπαλόνι. Έχουμε τερματισμό στο νούμερο 27. Χρήστος Σταυρουλόπουλος. Νούμερο 59, Νίκος Φλώρος. Νούμερο 12, νούμερο 5, νούμερο 1 και νούμερο 7. 10 γύρους λοιπόν, εφόσον η κατηγορία είναι μικρότερη συμμετοχή, και περνάει μπροστά μας το νούμερο 12 με τον κύριο Κοκκίνη, νούμερο 5 ο κύριος Πουλέτης, νούμερο 1, ο κύριος Πουλής. Ο Κοκκίνης ο Βαγγέλης ανοίγει το 4ο γύρο. Νούμερο 12, νούμερο 1 και τερματισμό. Ο κύριος Κοκκίνης είναι πρώτος. Ένα χειροκρότημα. Thank you.